Λοιπόν, ας συστηθούμε. Είμαστε μαθητές του Β1, του 3ου Γυμνασίου Πύργου. Είπαμε να φτιάξουμε ένα ημερολόγιο. Για να μετράμε το χρόνο, για να νικάμε το χρόνο. Όλα ξεκίνησαν από το μάθημα της λογοτεχνίας. Και όχι μόνο, και από το θρόισμα των φύλων, και από τη μουσική, και από τη ζωγραφική. Θα διαβάσουμε πολλή λογοτεχνία, ποπό, δουλειά, 20 ολόκληρα κείμενα. Μόνο αυτό, πρέπει να βρούμε και μουσική, να μας αρέσει, να ταιριάζει. Θυμάσαι, Τάσο, πώς απογοητεύτηκες που απορρίψαμε όλα τα τραγούδια. Μανία που την έχεις την ξένη μουσική, αφού είπαμε ξενόγλωσσα. Εντάξει, στην αρχή ενοχλήθηκα, αλλά στη συνέχεια απόλαυσα όλη τη διαδικασία. Και έπειτα, χρώματα και εικόνες, να βρούμε πίνακες ζωγραφικής. Ποιος έχει τόσα βιβλία? Ο Δρόσος. Ο Δρόσος. Τι μέρα κι αυτή. Βιβλία με φοβερούς πίνακες απλωμένα σε όλα τα θρανία. Οι ομάδες δουλεύουν πυρητοδός. Καταλήγουμε στα κείμενα. Βρίσκουμε τους μουσικές. Επιλέγουμε πίνακες. Χαρά και δημιουργία. Και όμως, κάτι νιώθουμε ότι λείπει. Κάτι για να γίνει πιο ενδιαφέρον. Κάτι να δίνει ένα ιδιαίτερο νόημα. Να είναι μάθημα ζωής, μάθημα ανθρωπιάς. Υπάρχει καμιά ιδέα? Και τότε η πρόταση ήρθε αβίαστα. Θα το αφιερώσουμε στο χαμόγελο του παιδιού. Προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Τώρα έχει πραγματικό νόημα ό,τι κάνουμε. Και έτσι έγινε. Βυθιστήκαμε σε λογοτεχνικά κείμενα, επιλέξαμε ό,τι μας άρεσε, τα δέσαμε με τραγούδια και με ζωγραφιές. Δεν θα μπορούσε όμως το εξώφυλλο να μην έχει κάτι από το σχολείο μας. Κάτι όμορφο. Ναι, ναι, το σημείο με τα πλατάνια. Ζητήσαμε λοιπόν από την καθηγήτρια των καλλιτεχνικών να μεταμορφώσει τα πλατανόφυλλα σε λογοτέχνες, μουσικούς, ζωγράφους. Και όλα αυτά να ταξιδεύουν μαζί μας, στο ημερολόγιο μας. Πόπο, θυμάσαι το κείμενο που βάλαμε στον Ιανουάριο? Ναι, ναι, το ποίημα του Σαββόπουλου. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας. Και στο Φεβρουάριο? Ο Κάσπερ Χάουζερ στην έρημη χώρα, Δημήτρης Χατζής. Γιατί δεν σημείωσες αυτό το κείμενο? Τι μηνύματα που πήρα? Μοναξιά, αποξένωση, αδυναμία προσαρμογής του μετανάστη στη νέα πατρίδα, έλλειψη ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας. Όμως και το δίδυμο από Κωνσταντίνου Μητροπάνος στο «Σαν αβαγός» είναι φοβερό. Ω, ναι, συμφωνώ. Θυμάσαι μετά. Μετά είναι το «Γιατί» του Γιάννη Μαγκλή, μάρτυρος. Δεν έχω γράψει κάτι. Θυμάμαι όμως έντονα φράσεις. Συχάθηκε να βλέπει τους ανθρώπους να σκοτώνονται στην αμετάξη τους και έκλεισε τα μάτια να ξεχάσει. Εσύ? Εγώ. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά. Υπόγεια ρεύματα. Τίποτα άλλο. Άννα Φρανκ, Απρίλιος, το δικό της ημερολόγιο. Πόσο μας άγγιξε, τι κρατήσαμε, πόση ανάγκη έχουν οι νέοι για στοργή, αποδοχή, ενθάρρυνση, πόσο αδύναμοι είναι κάποιοι γονείς να στηρίξουν τα παιδιά τους. Συγκινηθήκαμε πολύ με το τέλος της ηρωίδας. Φέρε στο μυαλό στον πίνακα που βάλαμε. Κορίτσι στο παράθυρο, Σαλβαντόρ Νταλί. Τι υπέροχη εικόνα. Και η μουσική όμως? Ναι, στιγμές Νίκος Παπάζουγλου. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Χρήστος Ιβέος. Ωραίος ο Νταλί, αλλά και ο πίνακας του Μονέ. Η βάρκα εργαστήρι. Άπεκτος. Πήγες κιόλας στο Μαϊό. Τι ωραίες σκέψεις αυτές του Ινδιάνου. Ναι, άκου. Πώς μπορείτε να αγοράζετε ή να πουλάτε τον ουρανό τη ζέστα της γης? Ναι, και αυτό. Ο Λευκός δεν φαίνεται να δίνει προσοχή στον αέρα που ανασένει. Ακόμα και ο Λευκός δεν γίνεται να απαλλαχθεί από την κοινή μοίρα. Ο κόσμος αλλάζει, φίλε. Το λέει και ο Αλγίνος. Κι εγώ αλλάζω σελίδα. Πήγα κιόλας τον Ιούνιο. Τι έχεις γράψει? Φιλία, δεσμοί, υπευθυνότητα, αναζήτηση ουσίας στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο μικρός πρίγκιπας. Τι κείμενο κι αυτό? Μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά. Ναι, δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Το ημερολόγιο μας έφτασε στη μέση. Για σκέψου τον πίνακα που βάλαμε στο σαλόνι τη ημερολογίου. Σου άρεσε? Μόνο μου άρεσε. Οι τέσσερις εποχές του Γιάννη Τσαρούχη. Ένα από τα καλύτερα του έργα. Ξεφυλίστε, ξεφυλίστε. Ιούλιος. Οι Κυριακές στη θάλασσα. Μαργαρίτα Λιμπεράκη. Άκου τι μ' αρέσει. Και ευχόμαστε να βρεθεί στο πέρασμά μας μια ρουφίχτρα που θα μας έδινε τη γλύκα του θανάτου, χωρίς όμως να πεθάνουμε. Ανατρίχιασα. Εμένα μου αρέσει το τραγούδι της Πρώτο Ψάλτη. Πες μου θάλασσα. Και το είναι ωραία η θάλασσα. Γιατί κινείται πάντα. Τον Pix Lights που βάλαμε στον Αύγουστο. Και το ποίημα του Ελίτ είναι υπέροχο. Όμορφος κόσμος, από την αρχή στα μέτρα της καρδιάς. Εμένα μου αρέσει που δεν έχουμε σχολείο τότε και απολαμβάνω τα μπάνια μου στη θάλασσα. Ας σοβαρευτούμε. Σεπτέμβρη, τα σχολεία ανοίγουν. Όχι. Ευτυχώς που ο Ζακ Περβέρ γράφει το ποίημα βγαίνοντας από το σχολείο. Λοιπόν, βγαίνοντας από το σχολείο μας, συναντήσαμε ένα μεγάλο σιδηρόδρομο. Συναντήσαμε ένα σπίτι που προσπαθούσε να ξεφύγει από το χειμώνα. Και εμείς προσπαθούμε να ξεφύγουμε από τα μαθήματα. Ίσως, Νίκος Πορτοκάλωγλου. Οκτώβρης, πάλι ποίημα. Ναι, οι γάτες των φορτηγών. Νίκος Καβαδίας. Τι έχεις να πεις? Ένας Τούρκος στο Παρίσι. Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Άπεχτο, τέλειο. Κοντεύουμε. Δύο μήνες μείνανε. Νοέμβριος. Σκέτη θλίψη.
όταν πεθαίνει ένα παιδί. Εδώ δεν λέμε τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Όταν πεθαίνει ένα παιδί, τριγύρω ο κόσμος καταραίει. Και ο Δεκέμβριος τι έχει? Νανούρισμα, Ναζίμ Χικμέτ. Πάλι για ένα παιδί. Θυμάσαι τι έγραψες? Δυσκολίες και βάσανα. Αγώνας και γνώση. Όνειρα και ελπίδα. Ίσον ανθρώπινη ζωή. Μα αυτός είναι ο τίτλος του προγράμματος Αγωγής Υγείας. Μαθαίνω για τη ζωή. Ας δούμε λοιπόν τι μάθαμε. Να δουλεύουμε ομαδικά. Να συνεργαζόμαστε. Να απομακρυνόμαστε από τη βία, γιατί ένα κομμάτι του προγράμματός μας είναι η βία στη λογοτεχνία και στη ζωή μας. Σωστά, σωστά. Για να δούμε. Εσύ, Ξένια, τι λες για όλο αυτό? Είμαι περήφανη για το ημερολόγιο. Τι γνώμη έχεις εσύ, Κατερίνα? Ο τρόπος που πραγματοποιήθηκε η εργασία μου αύξησε την αυτοπεποίθηση, την ικανότητα συνύπαρξης και την εμπιστοσύνη στους άλλους. Κώστα, τι έχεις να πεις? Ένιωσα ικανοποίηση γιατί ανταλλάξαμε ιδέες και εργαστήκαμε όλοι μαζί ομαδικά. Εσύ, Καλλιόπη? Όλα αυτά θα γίνουν μέσα μου αναμνήσεις για πάντα. Εσύ, Θεοδώρα, τι λες? Έδιωξε από μέσα μου την απεσιοδοξία. Ένιωσε ευεξία και ευχάριστη διάθεση. Ενώ εσύ, Ελπίδα? Η συνύπαρξη με τα άλλα παιδιά και ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη που αποκτάμε είναι μια καινούργια εμπειρία στη ζωή μας. Εσύ, Βασίλη, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Στην ομάδα μου υπήρχε πολύ κέφι και δημιουργικότητα. Εσύ, Λίνα? Ήμουν χαρούμενη γιατί συμμετείχα σε κάτι όμορφο και αληθινό, το οποίο θα χαρίσει πολλά χαμόγελα. Εσύ, Γεωργία? Είχα και λίγο άγχος, αλλά ένιωσα σπουδαία με ό,τι κάναμε. Εσένα, Σάρα, ποια είναι η γνώμη σου? Ένιωσα ενεργή και θαραλέα, διότι κατάφερα να εκφράσω τις απόψεις μου. Εσύ τι λες γι' αυτό, Φρόσο? Θα μου μείνουν όλα ως μια έντονη ανάμνηση. Εσύ, Βαλεντίνα? Είχα καλή συνεργασία με άτομα που δεν έχουμε τα ίδια συναισθήματα και σκέψεις. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τι λες για όλα αυτά? Εγώ νιώθω πολύ σπουδαίος και ικανοποιημένος που βοήθησα το χαμόγελο του παιδιού. Εσύ, Παναγιώτη? Ένιωσα ενθουσιασμό γιατί θα βοηθήσουμε παιδιά που έχουν ανάγκη. Μην ξεχάσω να σας πω και για την Αθηνά, η οποία λείπει σήμερα. Ένιωσε ευτυχία, ευχαρίστηση και συγκίνηση. Εσύ, Δρόσο? Ένιωσα ευτυχία και περηφάνεια γιατί συνεργάστηκα και συμμετείχα σε κάτι όμορφο και γιατί υπάρχει αλληλοβοήθεια και συμπαράσταση. Εσύ πώς ένιωσες, Τάσο? Εγώ ταξίδεψα βλέποντας τόσους ωραίους πίνακες από σπουδαίους ζωγράφους. Εσύ, Κώστα? Δουλέψαμε ομαδικά, βοηθώντας ο ένας τον άλλον και η ανάμνηση από όλο αυτό θα είναι έντονη. Εσύ, Ναυσικά, θες να μοιραστείς μαζί μας τη δική σου σκέψη? Η συνεργασία με τα άλλα παιδιά με έκανε να νιώσω ευτυχία και αισιοδοξία. Μιχάλη, τι έχεις να πεις για όλα αυτά? Έμαθα να συνεργάζομαι ομαδικός και να ακούω τις απόψεις των άλλων. Εσύ, Λένια? Ένιωσα χαρά και ευτυχία γιατί ξέρω ότι έτσι κάνουμε χαρούμενα πολλά παιδιά. Εσύ, Γιώργο? Αυτή την άσκηση δεν την έκανα με κόπο γιατί μου άρεσε. Πες μας, Νεφέλη. Η συνεργασία είναι πολύ σημαντική σε μια σχολική τάξη. Μάιρα, τι έχεις να πεις για τη δημιουργία μας? Εγώ μπορεί να μην ήμουν σε όλη τη διαδικασία μαζί με τα παιδιά, αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο καταφέρανε να μου μεταφέρουν πλήρως όλα τα θετικά συναισθήματα. Είμαι πολύ περήφανη που πήρα μια τέτοια πρωτοβουλία. Ωραία, πολύ ωραία όσα νιώσαμε. Αλλά η κυρία Λιοπούλου τι έγραψε? Ξέρεις τώρα. Η κυρία το έγραψε πιο ποιητικά. Φιλόλογος βλέπεις. Για διάβασε. Όταν φτιάχνεις ένα ημερολόγιο, είναι υπέροχο το αίσθημα, γιατί είσαι εκεί κάθε μέρα. Κάθε μήνα, όλο το χρόνο και μετράς το χρόνο. Ζεις τη ζωή, μοιράζεσαι χαρές και λύπες. Συνταξιδιώτης με όλους όσους το ξεφυλίζουν. Και η κυρία μας των Γαλλικών? Α, η κυρία Μωραϊτή. La solitude, la nostalgie. Έλα, έλα, σταμάτα. Πες το πώς το έγραψε. Η νοσταλγία των παιδικών μου χρόνων με κάνει να βυθίζομαι στον κόσμο των παιδιών. Ναι, να μην ξεχνάμε και την καθηγήτρια των καλλιτεχνικών που μας έφτιαξε το εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και τις σφραγίδες των εποχών. Τι είπε η κυρία Ανδρέου? Άκου, σκέφτηκα ότι ένα ημερολόγιο γεμάτο δημιουργικότητα και ζεστασιά που θα μας συντροφεύει για όλη την επόμενη χρονιά θα είναι πολύ καλή παρέα. Και η τέχνη και η φαντασία είναι το καλύτερο φάρμακο για την όποια στεναχώρια. Καλή μας χρονιά. Να σας πω κάτι. Ξεχάσαμε τη διευθύντριά μας, την κυρία Καρατζά, που έγραψε ότι το σύγχρονο σχολείο, με διευρυμένους εκπαιδευτικούς ορίζοντες και αναθεώρηση των παραδοσιακών διδακτικών αντιλήψεων, επιδιώκει μια νέα μορφή αγωγής για τη διαμόρφωση ενεργών, πληροφορημένων, ελεύθερων και δημιουργικά σκεπτόμενων ατόμων. Να που φτάσαμε και στις τελευταίες σελίδες. Ας θυμηθούμε τις ατάκες για το χαμόγελο του παιδιού. Βεβαίως, πάμε. Μη σταματάς να ελπίζεις. Μαζί μπορούμε να νικήσουμε τους φόβους μας. Να κυνηγάς τα όνειρά σου. Πάλεψε γι' αυτά. Οι ευχές να γίνουν σκαλοπάτια για να φτάσεις στα όνειρά σου. Κάνε τα δύσκολα εύκολα. Μη στεναχωριέσαι. Δεν είσαι ο μόνος που πονά. Κοίτα γύρω σου. Όλοι γελάνε. Τι νομίζεις, αυτοί δεν πονούν? Άκου την καρδιά σου. Μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Μην τα παρατάς. Ευχόμαστε να αφαιρείτε λάθη, να προσθέτετε χαρά, να πολλαπλασιάζετε όνειρα και να διαιρείτε την αγάπη σας με αυτούς που σας αγαπούν.
Η ζωή είναι μια ζωγραφιά. Φτιάξε τη δικιά σου. Σίγουρα υπάρχει ένας τόπος για κάθε παιδί. Ευχόμαστε να τον βρείτε. Όλοι σας! Θυμάστε και τα τραγούδια που αφιερώσαμε στο χαμόγελο? Δεν θυμάμαι, για διάβασέ μου μια στροφή. Μα ο καθένας ταξιδεύει μοναχός μέσα στην άγνωστη ψυχή του. Ο καθένας στη δική του ξενιτιά πολεμά για τη ζωή του. Υπέροχο, τι νους είναι? Χαρούλα Αλεξίου, όλα, στίχη, μουσική, ερμηνεία. Και το άλλο, για να ακούσω. Μαχαιρίτσας, άκου, ό,τι και αν πεις, μεγάλος δρόμος η ζωή, μα πιο μεγάλο στιγμή, η στιγμή. Γι' αυτό το ημερολόγιο μας είναι στιγμή που σπάει τη μοναξιά σας, ζωή που γεμίζει τη ζωή σας, καρδιά που στηρίζει τη δικιά σας, φίλη του χαμόγελου. Ναι, ναι, τελικά, ποιος ήταν ο στόχος μας? Η συνεργασία και η συνύπαρξη. Τα καταφέραμε. Η ιδέα μας υλοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Το υπέροχο ταξίδι της δημιουργίας του ημερολογίου μας είχε τελειώσει. Νιώσαμε απόλυτα ότι γράψαμε. Ότι η τέχνη μπορεί να ταξιδέψει, να λυτρώσει, να ελευθερώσει. Όμως, δεν θα πούμε τίποτα για όσα ζήσαμε στη συνέχεια. Και βέβαια, πάμε. Καλέσαμε στην τάξη μας την κυρία Νίκη Κότσιφα, κοινωνική λειτουργό στο Χαμόγελο του Παιδιού, στον πύργο Ηλίας, και ενημερωθήκαμε για τις δράσεις του συλλόγου. Πήγαμε στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι του Χαμόγελου και συναντήσαμε για πρώτη φορά την εθελόντρια ιδρύτρια του Χαμόγελου του Παιδιού στον πύργο, κυρία Δήμητρα Λαμπροπούλου. Τον Φεβρουάριο υποδεχτήκαμε με ανίποτη χαρά στο σχολείο μας την κυρία Λαμπροπούρου και είδαμε το βίντεο για τον εμπνευστή του χαμόγελου Ανδρέα Γιαννόπουλου και για όλες τις δράσεις του συλλόγου, όπως 1056, το You Smile και πολλά άλλα. Παραδώσαμε ένα ποσό έκπληξη που είχαμε συγκεντρώσει από την πώληση των ημερολογίων στην κυρία Λαμπροπούλου και νιώσαμε συγκινημένοι και ευτυχείς για ό,τι καταφέραμε. Συναντήσαμε και γνωρίσαμε μέσα από αυτήν ένα υπέροχο επάγγελμα. Η Αλέξια, η γραφίστριά μας, ήρθε στην τάξη μας και μάθαμε ένα σωρό πράγματα για τη δουλειά της. Μην ξεχνάμε και τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Τους καλέσαμε στην τάξη μας γιατί θέλαμε να γίνει σε όλους γνωστή αυτή μας η δημιουργία, αυτή μας η δραστηριότητα, ώστε να έρθουν και άλλοι άνθρωποι ενεργά κοντά στο χαμόγελο. Ναι, ναι, και το πετύχαμε. Συγχαρητήρια, τηλεφωνήματα, επιστολές από φορείς. Ευχαριστήριο από το χαμόγελο, επενετικές κουβέντες από απλούς ανθρώπους. Όλοι ήταν εκεί και συμμετείχαν και χάρηκαν και πρόσφεραν. Ναι, αλλά όσα ζήσαμε ήταν όμορφα. Ήταν απίστευτα όμορφα. Θυμάστε τι είπε η πρόεδρός μας, η Νεφέλη, στην κυρία Λαμπροπούλου? Έλα Νεφέλη, θύμισέ μας. Φίλοι του χαμόγελου, σας ευχαριστούμε που μας δώσατε σκοπό και στόχο. Ευχή μας είναι όλοι εσείς που μοιραζόσαστε το τι ζήσαμε να νιώθετε, να γοητεύεστε, να ταξιδεύετε κάθε μέρα το 2013. Διαβάζοντας λογοτεχνία, ακούγοντας μουσική, βλέποντας πίνακες ζωγραφικής. Πάντα να ξημερώνει για εσάς μια καινούργια μέρα, όμορφη και δημιουργική. Ξενά, να τραγουδήσουμε το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου «Καινούργια μέρα». Βεβαίως, πάμε. Τρώει κομμάτια η χαρά από τη λύπη. Κόντρα στο φως το σώμα γίνεται σκιά. Μέσα στα χέρια σου ό,τι έχεις κι ό,τι λείπει. Φόβος και ελπίδα από τα ίδια υλικά. Πάμε όπου θέλεις μόνο πίσω, δεν γυρίζω. Η νοσταλγία είναι πέτρα στο λαιμό. Ό,τι ξεχνάω με κρατάει να συνεχίζω. Δεν είμαι φίλο, είμαι το ίδιο το νερό. Ό,τι ξεχνάω με κρατάει να συνεχίζω. Δεν είμαι φίλο, είμαι το ίδιο το νερό. Ό,τι ξεχνάω, με κρατάει να συνεχίζω. Δεν είμαι φίλο, είμαι το ίδιο το νερό. Αυτό το τραγούδι είναι για όλους εσάς που πολεμάτε να αλλάξετε τον κόσμο. Μην ξεχνάτε, δεν είστε φίλο, είστε το ίδιο το νερό. Φυλάει τα μάτια μου το φως, καινούργια μέρα. Και ένας ήλιος σαν μαγνήτης με τραβάει.